Ένα-δύο, ένα-δύο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μία Τρίτη κοντά στην εκπομπή που έχει σαν θέμα τις ιστορικές διαδρομές και ακόμα μία συνέχεια, μία από τις πολλές προηγούμενες που έχουν το ίδιο θέμα, τον Μέγα Αλέξανδρο, την εκστρατεία του, ιστορικά δεδομένα γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο ανοίγεται σε πάρα πολλές πτυχές, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είτε και μετά τη ζωή του έως τις μέρες μας. Και ιδιαίτερα ύστερα από αυτή την τελευταία ανασκαφή, η οποία έφερε στο φως αυτό τον μεγάλο τύμβο της Αμφίπολης, τον τύμβο Καστά. Και όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, κατά μία έννοια, στηριζόμενη ακριβώς στο γεγονός το ότι η κυρία Περιστέρη στις 29 Νοεμβρίου του 2014, όταν ήρθε από την Αμφίπολη στην Αθήνα και παρουσίασε κάποια slides και είπε ότι είχε να μας πει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, κάποια στιγμή είχε πει ότι αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως να είχαμε γραπτές πηγές για το μνημείο. Από εκεί λοιπόν ορμόμενοι, διάφοροι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα και ο ένας ή ο άλλος το βλέπει με ένα δικό του τρόπο και με μια δική του προσωπική έρευνα, σκαλίζοντας την ιστορία και ανοιχνεύοντας ιστορικές διαδρομές οι οποίες έχουν περάσει μέσα σε βιβλία, τα ανασύρουν και εκφράζουν τη δική τους προσωπική πεποίθηση ή έκφραση. Έτσι λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί σε μία από αυτές, όπου ήθελαν τον τελευταίο αυτοκράτορα, ο οποίος είδε τον Αλέξανδρο, να είναι ο Καρακάλας και ο Σεπτίμος Σεβίρος. Ο Σεπτίμος Σεβίρος ήταν πατέρας του Καρακάλα, ήταν αυτός που σφράγισε τον τάφο στην Αλεξάνδρεια, ώστε να μην τον επισκεφθεί ξανά ποτέ κανείς. Και είχαμε συμπεριλάβει στην εκπομπή την προηγούμενη την άποψη ακριβώς αυτή, ότι εκ πρώτης όψεως δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα, όμως αν προσέξουμε ότι ο Σεβίρος ήταν ο πατέρας του Καρακάλα, τότε προκύπτει ένα παράδοξο. Πώς ο Καρακάλας επισκέφτηκε τον τάφο του Αλεξάνδρου ενώ τον είχε σφραγίσει ο πατέρας του, και πώς κανείς μετά από αυτόν δεν είδε πλέον τον Αλέξανδρο? Και η αποδεδομένη κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο Ρήση, που έλεγε «Πού είναι το σήμα Αλεξάνδρου, δείξον μη», μήπως εννοεί «Πού είναι το σώμα του Αλεξάνδρου», διότι δεν ήταν πλέον στην Αλεξάνδρεια, και όχι αυτό που κοινώς του αποδίδεται, ότι εχάθη πλέον η μνήμη του Αλεξάνδρου. Όπως βλέπουμε, η μνήμη του Αλεξάνδρου δεν έχει χαθεί από κανέναν. Απασχολεί τους πάντες σε παγκόσμια κλίμακα. Και όπως πολλές και διάφορες άλλες προσωπικότητες οι οποίες έχουν συνταράξει μέσα από κοσμοϊστορικά γεγονότα ολόκληρο το δεδομένο της ανθρωπότητας ως ιστορίας από τότε που υπήρξαν και ύστερα, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι όπως κανένας από αυτούς δεν θα χαθεί, κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρόκειται να χαθεί και η μνήμη του Αλεξάνδρου, όσες χιλιάδες χρόνια και αν περάσουν.
Ο Καραγάλας είναι γνωστός για τη λατρεία που έτρεφε στον Αλέξανδρο. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το κύριο, αν όχι μοναδικό αίτιο για την εκστρατεία του Καρακάλα εναντίον των Πάρθων, πήγαζε από τον απεριόριστο και μάλλον οσιρό θαυμασμό του για τον Μέγα Αλέξανδρο και όχι από κάποια ιδιαίτερη στρατηγική ανάγκη της εποχής. Άλλωστε, η επιθυμία του αυτοκράτορα να μιμηθεί τον Μακεδόνα βασιλιά για τα επιτεύγματά του φαίνεται να καθόρισε γενικότερα την όλη πολιτική του. Μία συμπεριφορά και μία επιλογή του ιδίου του Καρακάλου, του ιδίου του Καρακάλα, που δείχνει αυτή την αγάπη του προς τον Μακεδόνα στρατιλάτη, είναι και το ότι επέλεξε μέσα στις δικές του στρατιωτικές δυνάμεις να συμπεριλάβει και να κατατάξει 16.000 Μακεδόνες. Επίσης, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Σεπτίμος Σεβίρος σφραγίζει τον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια, διότι η σωρός του Αλεξάνδρου μεταφέρεται για να ταφεί στον τάφο που εξ αρχής προοριζόταν γι' αυτόν στην Αμφίπολη. Αυτή ήταν η άποψη που σας είχα διαβάσει στην προηγούμενη εκπομπή. Ο τάφος αυτός είχε παραμείνει άδειος λόγω του ότι η σωρός του Αλεξάνδρου από τότε που είχε η φαρπαγή από τον Πτολεμαίο κατέληξε στην Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά όμως, στο μη χρησιμοποιηθέντα τάφο του στην Αμφίπολη αποδίδονταν τιμές ήρωα και θεού. Ο τάφος είχε κατασκευαστεί εξ αρχής με προδιαγραφές επιχωμάτωσης. Γι' αυτό και υπήρχαν τα ανοίγματα στους διαφραγματικούς στίχους και η μαρμάρινη πλάκα που συνδέει αυτά τα δύο ανοίγματα. Θυμίζω επίσης ότι η προσχεδιασμένη σφράγιση για την χρήση των ανοιγμάτων και της μαρμάρινης πλάκας είχε προβλεφθεί από τις αρχικές ακόμα αναφορές που γινόντουσαν για το τι ήταν αυτές οι τρύπες πάνω στους εγκάρσιους τοίχους που χώριζαν τον ένα θάλαμο από τον άλλον θάλαμο. Παρότι είχε υποθεί αρχικά ότι μπορεί να ήταν τρύπες τις οποίες είχαν ανοίξει οι τιμβορύγχοι, και από επίσημα χείλη είχαμε ακούσει ότι όχι, ήταν μία μέθοδος η οποία ήταν προμελετημένη και άφηναν επίτηδες αυτά τα ανοίγματα για να μπορέσουν να κλείσουν επιχωματώνοντας τον χώρο με την άμμο που βρίσκεται σήμερα ακόμα μέσα στον τύμβο. Όταν λοιπόν σφραγίστηκε ο τάφρος στην Αλεξάνδρεια, η σωρός μεταφέρθη από το Σεβίρο ή τον Καρακάλα στην Αμφίπολη, όπου και ενταφιάστηκε αμέσως και ο τάφος σφραγίστηκε. Το γεγονός δεν έχει καταγραφεί στα αυτοκρατορικά αρχεία, σίγουρα με εντολή του αυτοκράτορα, όσο μπορούμε να γνωρίζουμε βέβαια, αν δεν έχουν καταστραφεί κάποια, προφανώς για να μην αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Άρα λοιπόν έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο Καρακάλας προσκυνά τον Αλέξανδρο, αλλά τον προσκυνά στην Αμφίπολη και όχι στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι, σφραγίζοντας τον τάφο, αποκλείει πλέον την επίσκεψή του σε οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό συνδέεται με το γεγονός το ότι εκεί όπου υπάρχει ο λόφος Καστά στο σημείο, δηλαδή η σχέση του Καρακάλα με την περιοχή αυτή, ότι βρέθηκε ένα μιλιάριο το οποίο θεωρείται επέχει δείκτη χιλιομετρικό, είναι της περίοδου Καρακάλα. Και έτσι συνδέουν τη σχέση αυτή του Καρακάλα με τον τύμβο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκεπτικό, αναφέρθηκε και από την κυρία Περιστέρη, ενδεχομένως να είχε στο μυαλό της αυτό,
το ότι αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως τότε να είχαμε γραπτές πληγές για το μνημείο και πολύ πιθανόν να είχε καταγραφεί εκεί και η μεταφορά της ορού του Αλεξάνδρου από την Αλεξάνδρεια στην Αμφίπολη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μια όμως και η ουσία είναι ότι ο τύμβος Καστά έχει εντοπιστεί, έχει περιχαρακωθεί, βρίσκεται πλέον σε διαδικασίες ανασκαφικές, δεν έχει τελειώσει, ίσα ίσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται στην πολύ πολύ αρχή του, και ό,τι είναι να μας δείξει θα μας το δείξει και στη συνέχεια θα μας το αποδείξει κιόλας. Είναι ένα έργο το οποίο θα έχει για πάρα πολλά χρόνια μπροστά εξέλιξη και να αποδίδει τόσα πολλά και διαφορετικά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τις ταφικές διαδικασίες που ακολουθούσαν οι Μακεδόνες, δεδομένου το ότι είναι σαφέστατα ένα μνημείο το οποίο είναι μακεδονικό. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει, κατά την προσωπική μου γνώμη, να το συγχαίουμε με ένα μνημείο ρωμαϊκό. Και έτσι αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι υπομονή, προσήλωση και επιμονή. Δεν χάνουμε το μνημείο από τα μάτια μας, δεν χάνουμε τις εργασίες που γίνονται από τα μάτια μας και από τα αυτιά μας, το παρακολουθούμε και είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε την δημοσιοποίηση του ενδιαφέροντός μας ως λαού κατά τέτοιο τρόπο που να προστατεύουμε κιόλας αυτό το μνημείο, όπως είναι η υποχρέωσή μας αλλά και το δικαίωμά μας. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα που σκέφτηκα σήμερα να κάνω είναι στηριζόμενος ακριβώς αυτή την φράση που χρησιμοποίησε η κυρία Περιστέρη σχετικά με την Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια αυτό που είδαμε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ως άποψη ότι έτσι γίνηκαν τα πράγματα ενδεχομένως με τον Σεπτήμο Σεβίρο και τον Καρακάλα. Αυτό που σκέφτηκα να κάνω είναι να πούμε μερικά λόγια για πατέρα και γιο. Και ας ξεκινήσουμε από τον Σεβίρο, τον πρώτο, ο οποίος ονομαζόταν Σεβίρος ο πρώτος, Λούκιος Σεπτίμιος. Ήταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 193 μέχρι το 211 μετά Χριστό. Γεννήθηκε το 146 μετά Χριστό στην μεγάλη Λέπτιδα της Τριπολίτιδος και πέθανε στην Εβόρακα το 211. Η οικογένειά του ανήκε στην τάξη των Ιππέων. Ύστερα από λαμπρές λατινικές και ελληνικές σπουδές στην πατρίδα του, πήγε στη Ρώμη για να τις συμπληρώσει αυτές τις σπουδές. Έτσι βοηθήθηκε από τους ισχυρούς συγγενείς του και είχε πάρα πολύ μεγάλη και ραγδαία άνοδο στη σταδιοδρομία του. Το 172 έγινε ταμείας στη Σαρδινία και το 175 λιγάτος του Ανθίπατου της Αφρικής. Το 177 δήμαρχος, το 179 έγινε πρέτορας, το 186 προπέτορας της Λουγδουνικής Γαλατίας και το 189 Ανθίπατος της Σικελίας και δύο χρόνια αργότερα της Άνω Πανωνίας. Το 190 άσκησε για πρώτη φορά την υπατία του.
Μετά τη δολοφονία του Κομμόδου, αναγνώρισε τον Περτίνακα ως αυτοκράτορα των Πρετοριανών. Τον αναγνώρισε ως αυτοκράτορα. Αλλά όταν ο Πέρτιναξ έπεσε από τα πλήγματα των Πρετοριανών, η ανάρρηση του ιδίου του Διδίου Ιουλιανού δημιούργησε μια εξέγερση στις λεγιώνες της Πανωνίας, και αυτή η εξέγερση έφερε στο σημείο οι ίδιοι λεγιονάριοι να κηρύξουν αυτοκράτορα τον στρατηγό τους, το Σεπτίμιο Σεβίρο. Αυτό είχε γίνει κατά τον Απρίλιο του 193. Κατά τη μαρτυρία κάποιων, ο Σεβίρος στην αρχή δίστασε να πάρει αυτή τη θέση. Φαίνεται όμως κατάλαβε ότι τα πράγματα και οι εξελίξεις θα ήταν ραγδαίες, και έτσι μπήκε κι αυτός μέσα στη διαδικασία να δράσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παρά την αντίδραση του Διδίου Ιουλιανού, τον οποίο υποστήριζαν ακόμα οι Πρετοριανοί, του Πεσκενίου Νίγηρος, κυβερνήτη της Συρίας και μέρος του οποίου είχε ταχθεί εκτός από πολλές επαρχίες της Ανατολής και η σύγκλητος και ο ρωμαϊκός λαός, και του Κλωδίου Αλβίνου, τον οποίο είχαν ανακηρύξει αυτοκράτορα λεγιώνες της Βρετανίας, εισήλθε τον Ιούνιο του 193 θριαμβευτή στη Ρώμη, αφού προηγουμένως φρόντισε να απαλλαγεί από τον Δίδιο τον Ιουλιανό, τον οποίο φωνεύσαν οι Πρωτεριανοί όταν είδαν ότι ερχόταν ο Σεβίρος και είχαν προβλέψει ότι θα κατάφεραν να μπει μέσα στην πόλη. Στην αρχή, ως αγωνιζόμενος εκδικητής του Περτίνακος, μόλις έλαβε την αρχή, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κηρύξει την δική του αποθέωση και ίδρυσε έναν ιδιαίτερο σύλλογο ιερέων επιφορτισμένο με τη λατρεία του νέου θεού, του εαυτού του δηλαδή. Κατόπιν αναδιοργάνωσε το σώμα των Πρετοριανών, αφού θέσπισε ότι αυτοί από εδώ και πέρα πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των λεγιοναρίων. Στη Ρώμη ο Σεβίρος παρέμεινε μόνο για ένα μήνα. Ο αντίπαλός του, ο Πεσκένιος Ονίγυρας, ήταν ένας από αυτούς που αποτελούσε τις προβλεπόμενες εξελίξεις κατά πολύ μεγάλη πρόοδο από την πλευρά του όσον αφορά την Ανατολή, και έτσι υπήρχε κίνδυνος να διανοργανώσει εξεγέρσεις στην Αίγυπτο και στη Λιβύη, ακριβώς με σκοπό να βάλει στόχο τη θέση του Σεβίρου, στριμώχνοντας τον ρωμαϊκό λαό, αφού θα αφαιρούσε την πρόσβαση του Σίτου προς αυτόν, διότι η Ρώμη προμηθευόταν το σιτάρι από την Αφρική. Έτσι λοιπόν, για να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, ο Σεβίρος έστειλε τις λεγεώνες του στην Αφρική και αυτός ξεκίνησε να πάει προς την Ασία. Η εκστρατεία που έκανε εναντίον του Νίγηρα κράτησε περίπου ένα έτος. Ο Νίγηρας είχε κάποιες μικρές επιτυχίες στην αρχή γύρω από την περιοχή του Βυζαντίου, στην Πέρινθο, αλλά πολύ γρήγορα αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. Ο Σεβίρος, αφήνοντας μέρος του στρατού για την πολιορκία του Βυζαντίου, συγκρούστηκε με τον Νίγηρα στην Κιζικία, τον νίκησε, τον κατεδίωξε μέχρι την Μικρά Ασία, περνώντας
τις πύλες της Κιλικίας και τον κατατρόπωσε οριστικά κοντά στον Ισόν. Ο Νίγηρας εφωνεύθη φεύγοντας προς τον Εφράτη. Κατόπιν ο Σεβίρος ξαναγύρισε προς τους ηγεμόνες των λαών της Ανατολής, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τον Νίγηρα κατά του Αυγάρου, του βασιλιά της Εδέσης, και κατά των Αράβων, κατά των Πάρθων και τους νίκησε τον ένα μετά τον άλλον. Το 196 ύστερα από τριετή πολιορκία κατάφερε να κάνει το Βυζάντιο να παραδοθεί, και το οποίο υπέστη σκληρή τιμωρία από τον Σεβίρο για την αντίσταση την οποία είχε προτάξει. Εν τω μεταξύ, ο Κλώδιος Αλβίνος της Βρετανίας, όταν ο Σεβίρος είχε συμπεριλάβει αυτόν στους φίλους του και του είχε απονείμει τον τίτλο του Κέσαρος, μη ικανοποιούμενος με τον τίτλο αυτό, επαναστάτησε κατά του Σεβίρου και αναγνωριστής και αυτός ως αυτοκράτορ από τις γαλατικές επαρχίες, ευάδιζε και αυτός κατά της Ιταλίας. Ο Σεβίρος επέστρεψε ταχύτατα από την Ασία και όταν έφτασε στη Ρώμη, υποχρέωσε τη Σύγκλιτο να ανακηρύξει τον Αλβίνο εχθρόν της πατρίδος. Και αφού έκανε αυτό, τότε βάδισε εναντίον του. Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην σημερινή Λιόν το 197. Η μάχη που έγινε εκεί ήταν πάρα πολύ δυνατή, έφερε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μία κατάσταση η οποία δεν έδειχνε προς τα που προς ποιο το μέρος θα καταλήξει ως νικητού, και παρόλα αυτά όμως τελικά απέβη υπέρ του Σεβίρου. Όταν έγινε αυτή η ήττα του Αλβίνου, ο ίδιος ο Αλβίνος δεν κατάφερε να ζήσει πολύ μετά την μάχη, διότι τον δολοφονήσανε. Και ο Σεβίρος αντιμετώπισε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους συγγενείς και τους φίλους του, όπως και τους συγγενείς, κατά τον ίδιο τρόπο τους συγγενείς του Νίγηρα. Αφού τελείωσε λοιπόν τη διαδικασία αυτής της εκστρατείας και του πολέμου που έκανε με τον Αλβίνο, ο Σεβίρος επέστρεψε στην Ασία, διότι κατά την απουσία του οι Πάρθοι είχαν επιδράμει κατά της Αρμενίας και της Μεσοποταμίας, και όταν έφτασε στην Νίσιβη περί τα τέλη του 197, απόθυσε τους Πάρθους και ελευθέρωσε την πόλη που ήταν πολιορκημένη από αυτούς. Κατόπιν μπήκε μέσα στην Βαβυλωνία και κατέλαβε την Σελεύκια και την Κτισιφόντα. Ο βασιλιάς των Πάρθων, ο Βολόγεσος, ο τέταρτος, ετράπηκε σε φυγή. Ο δε θησαυρός του και 100.000 μαζί εχμαλώτων πέρασαν στα χέρια του Σεβίρου. Εφεξής, μέχρι του θανάτου του, είχε επικρατήσει σε μία πλήρη κατάσταση ειρήνης στην Ανατολή. Και μετά την νικηφόρο αυτή η εκστρατεία, ο αυτοκράτορας πέρασε από την Ανατολή, περνώντας την Συρία, την Παλαιστίνη, επισκέφτηκε την Αίγυπτο, ανέβηκε στον Νείλο και έφτασε μέχρι τις Θήβες. Στη Ρώμη επέστρεψε μόλις το 202, και όταν έφτασε εκεί διοργάνωσε πολύ μεγάλες γιορτές για να γιορτάσει τις νίκες του με μεγαλοπρέπεια. Η Σύγκλιτος ψήφισε την ίδρυση προς τιμή της θριαβευτικής αυτής εισόδου την αψίδα του Σεπτίμιου Σεβίρου ή της
ακόμα μέχρι σήμερα σώζεται από το βορειότερο άκρο της ρωμαϊκής αγοράς. Στη Ρώμη παρέμεινε από το 202 έως το 208 και κατά το διάστημα αυτό θανάτωσε τον αρχηγό των Πρετοριανών Πλαυτιανών και μερικούς συγκλητικούς οι οποίοι του φαινόντουσαν ύποπτοι. Το 208 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρώμη, διότι στην Βρετανία η κατάσταση ήταν αρκετά ανήσυχη, αφού οι λογιώνες του Αλβίνου είχαν εγκαταλείψει την επαρχία αυτή και οι Μεάτες και οι Καλυδόνοι, λέει πολεμικοί και ανυπόταχτοι, είχαν συνέχεια προσβολές προς τις ρωμαϊκές φρουρές και αναγκάζαν τους διοικητές τους να καταβάλουν λίτρα για τις φρουρές αυτές. Και συνοδεύτηκε με τους δύο υιούς του, τον Καρακάλα και τον Γέτα. Ο Σεβίρος έφτασε το 208 στην χώρα των Καλυδονίων, τους ενίκησε και επιδιόρθωσε το τείχος του Αδριανού και πολέμησε εκ νέου κατά των Καλυδονίων που είχαν εξεγερθεί. Ο γιος του όμως ο Καρακάλας, ανυπομονώντας να κυβερνήσει μόνος του την αυτοκρατορία, ήταν αυτός που με τη σειρά του έκανε στάση και ιδιαίτερα κατά του ιδίου του πατέρα του. Και πιθανώς μάλιστα μπήκε στη διαδικασία να θελήσει να τον φωνεύσει. Ο Σεβίρος τότε απελπισμένος και απογοητευμένος απομακρύνθηκε και μετά από λίγο καιρό, το 211, πέθανε στην Εβωρακία. Η βασιλεία του Σεβίρου, η Εβωρακία είναι η Ιόρκη. Η βασιλεία του Σεβίρου είναι ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τους πολέμους τους οποίους έκανε αυτός, αλλά και για τις πολύ σημαντικές κυβερνητικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τον αρχηγό των Πρετοριανών, τον δικαιοδότησε με πολλές και ευρύτατες δικαστικές δικαιοδοσίες και κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του διατέλεσε αρχηγός των Πρετοριανών ο περίφημος νομομαθής Παπινιανός. Στέρισε ύστερα την σύγκλητο από κάθε ουσιαστική εξουσία, κυβέρνησε ως απόλυτος μονάρχης, εμείωσε τη δύναμη των Πρετοριανών, καταστήσας στήριγμα της αυτοκρατορίας τις ίδιες τις λεγιώνες και δεν έχανε την ευκαιρία να κολακεύει πάντοτε με οποιαδήποτε περιοχή θα μπορούσε να τους παράσχει δικαιοδοσίες καταργώντας τη δική τους αυτονομία και άρχισε να μεταβάλει έτσι την Ιταλία σε μία απλή επαρχία της αυτοκρατορίας, όπου ανέλαβε και το δικαίωμα να διορίζει αυτοβούλους τους διοικητές των επαρχιών. Έτσι ο Σεβίρος, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένας μέτριος αυτοκράτορας, αν μάλιστα συγκριθεί και με τους διαδόχους του, φτάνει στο σημείο να καθίσταται κατά πολύ ψηλότερο βαθμό από πολλούς άλλους, διότι δεν είχε τα ελαττώματα και ήταν πρικισμένος με σημαντικά προτερήματα από ό,τι ήσαν οι άλλοι. Η ιδιωτική του ζωή υπήρξε ικανοποιητική και έντιμη. Κατόρθωσε να επιβάλλει και να διατηρήσει αυστηρή πειθαρχία στο στρατό και διαχειρίστηκε τα δημόσια και οικονομικά της αυτοκρατορίας με μεγάλη φιδό. Όταν πέθανε, οι δημόσιες αποθήκες ήσαν πλήρης σύτου, που αρκούσαν για πάρα πολλά έτη και οι επαρχίες ευημερούσαν. Ο Σεβίρος είχε παντρευτεί την προερχόμενη από την Συρία Ιουλίαν Δόμναν, μετά της οποίας απέκτησε τους δύο γιους,
των βασιανών, αποκληθένταν Καρακάλα και των γέταν, από τους οποίους περίμενε πολύ περισσότερα, ιδιαίτερα από τον γιο τον Καρακάλα, όπου δεν είχε φτάσει στο σημείο ποτέ να φανταστεί ότι ο Καρακάλα, σκεφτόμενος ότι ήθελε τόσο πολύ να ηγηθεί της αυτοκρατορίας, έφτασε στο σημείο να έχει βάλει στόχο και τον ίδιο του τον πατέρα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για την βιογραφική ιστορία του Σεβίρου Λούκιου Σεπτίμιου. Και μετά από αυτόν, ύστερα από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θα σας πω ακριβώς για το γιο του, τον Καρακάλα, για τον οποίο κάναμε αυτή την εισαγωγή που κάναμε στην αρχή της εκπομπής.
μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε τη σημερινή εκπομπή και περνάω τώρα να σας πω κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Καρακάλα. Ο Καρακάλας Μάρκος Αυρίλιος Αντωνίνος, όπως ονομάστηκε, υπήρξε αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους από το 211 μέχρι και το 217. Ο πατέρας, όπως είπαμε πιο πριν, αυτού ήταν ο Σεπτίμιος Εβήρος, ο γνωστός αυτοκράτορας της Ρώμης. Ήταν διοικητής της Λουγουνδησίας και τότε νυφεύθηκε από την έμεσο της Ανατολής, την ωραία και λυγία Ιουλία Δόμναν, από την οποία γεννήθηκαν στην Λιόν ο Καρακάλας στις 4 Απριλίου του 188 μετά Χριστού. Καταρχάς αυτός ονομάστηκε Βασιανός, όπως και ο από την μεριά της μητέρας του παππούς αυτού. Πολύ νωρίς όμως πήρε το όνομα αυτό από τον πατέρα του, ο οποίος επιθυμούσε να τον παρουσιάσει μέσα στο ίδιο πνεύμα και την ένδοξη καταγωγή του γιού του με το όνομα του Μάρκου Αυρίλιου Αντωνίνου, με τον ίδιο τίτλο του Κέσαρα. Κατά την ηλικία των παιδικών του χρόνων, ο Βασιανός ήταν ευγενής στους τρόπους και ήταν καλοκάγαθος και στην ψυχή, αλλά δεν άργησε όμως να εκδηλώσει τελικά και να αναδυθεί ο πραγματικός του χαρακτήρας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είχε αναπτύξει ένα μίσος απέναντι στον νεότερο αδερφό του, τον ηγέτα. Λαμβάνοντας μέρος στην εκστρατεία κατά των Πάρθων, όταν φτάσανε στην Κτισιφόντα, τον αναγόρευσαν οι λεγιονάροι Αύγουστο και έτσι έγινε συνάρχοντας ουσιαστικά με τον πατέρα του. Ο Καρακάλας νυφεύθηκε την Πλαυτήλιαν, θυγατέρα του υπάρχου των Πρετοριανών Φλουβίου Πλαυτιανού, την οποία όμως αν και είχε πρικοδοτήσει ο πατέρας της πλουσιότατα, ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί ουσιαστικά μαζί της, ούτε και την αγαπούσε, διότι έβλεπε αντί της ίδιας της συζύγου που θα έπρεπε να είχε δίπλα στο πλευρό του, ότι είχε τη θυγατέρα του πιο μισητούς αυτού ευνοούμενου του πατέρα του. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να ζηλεύει τόσο πολύ τον πεθερό του που δεν στεκόταν στην σχέση με τη γυναίκα του ως άντρας προς τη γυναίκα του, αλλά ως την κόρη ενός μισητού προς αυτόν προσώπου, μόνο και μόνο από τη ζηλοφθονία που είχε αναπτύξει. Το 203 η Σύγκλητος και ο Δήμος έκανε την ανέγερση προς την τιμή του Σεπτιμίου Σεβίρου και των δύο γιών του στους πρόποδας του Καπιτολίου, μια θριαμβευτική αψίδα η οποία υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα, όπως είπαμε και πιο πριν. Και το 208
όταν ο Σεπτίμιος Σεβίρος αναγκάστηκε να πάει στην Βρετανία, ένα εκ των επιδρομών που είχαν αρχίσει οι Καλλιδόνοι, πήρε μαζί και τους δύο γιους του, τον Βασιανόν και τον Γέταν. Στον Ευόρακα της Βρετανίας βρισκόμενος ο Σεπτίμιος Σεβίρος, όπως είπαμε, πέθανε ύστερα από την κίνηση που είχε προηγηθεί του ιδίου του Καρακάλα εναντίον του πατρός του και είχε απομακρυνθεί και κατέληξε στις 4 Φεβρουαρίου του 2011. Κατά την περίοδο που πέθανε, ουσιαστικά αφήνει στους δύο γιους του ένα κράτος σε μία πλήρη ειρήνη και αυτός παρόλα αυτά σκεφτείτε ότι όταν το παρέλαβε ήταν γεμάτο από στάσεις και από πολέμους που γινόντουσαν και είχε να τους αντιμετωπίσει. Είχε δε κάνει το οτιδήποτε καλύτερο ήταν δυνατό ο Σεβίρος για να αναθρέψει τους δύο γιους του, τον Βασιανό και τον Γέτα, και σε μία αδελφική ομοψυχία και ομόνοια, την οποία μάλιστα είχε κρίνει και σκόπιμο να την αποθανατήσει επάνω στα νομίσματα που παριστούσαν τους δύο αδερφούς μαζί, και έφερε το κάθε ένα νόμισμα από αυτά, έφερε την επιγραφή Perpetua Concordia, δηλαδή διαρκής ομόνοια. Ο φθόνος όμως ήταν αυτός που έριξε ουσιαστικά την πρώτη σκέψη μέσα στην καρδιά του Βασιανού εναντίον του νεότερου αδερφού του, του Γέτα, και έτσι το 209 ανακηρύχθηκε από τον πατέρα του Αύγουστος. Το Ρωμαϊκό κράτος είχε έτσι κατά την ίδια χρονική περίοδο του ιδίου έτους συγχρόνως 3 Αυγούστους τον πατέρα Σεπτίμιον Σεβίρο και τους δύο υιούς του, Βασιανόν και Γέταν. Μόλις όμως είχε περάσει ένα έτος ίσα ίσα από το θάνατο του Σεβίρου και το κράτος είχε πάλι έναν Αύγουστο και μόνο, διότι ο Βασιανός είχε φροντίσει να απαλλαγεί από τον αδερφό του, και ουσιαστικά αυτό το πράγμα ήταν που προκάλεσε τη σφαγή και την δολοφονία του αδερφού του, και αφιέρωσε στο Σεράπιο της Αλεξάνδρειας το ξύφος για το οποίο είχε φωνευθεί λέγοντας «Έστω Θεός αρκεί μόνον να μη ζει. Sit divus du modo non sit vivus». Και μέσω μιας μεγάλης δωρεάς 2.000 δραχμών αρχαίων σε κάθε έναν εκ των στρατιωτών, κατόρθωσε να εξαγοράσει τη συγγνώμη των λεγιοναρίων. Η δε σύγκλητος αναγκάστηκε να πιστέψει ότι ήδη και η φρουρά ότι ο αυτοκράτορας σώθηκε από συνωμοσία η οποία ήταν σκευωρία εναντίον από αυτόν τον ίδιο τον αδερφό του, το Γέτα. Μη αρκούμενος όμως σε αυτήν και μόνο την άφεση του κακουργήματος που ο ίδιος είχε προκαλέσει, κάλεσε τον περίφημο ύπαρχο των Εμίλιον Παπινιανών να γράψει την απολογία της αδελφοκτονίας. Ο μεγάλος αυτός νομομαθής απάντησε με μεγάλη παρησία προς τον Καρακάλα ότι ήταν πολύ ευκολότερα η διάπραξη της αδελφοκτονίας
από ότι η απολογία αυτής, αλλά τιμωρήθηκε διαθανάτου για την παρησία του αυτήν. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ποιος είναι ουσιαστικά ο χαρακτήρας του Καρακάλα. Ο φόνος του Παπινιανού υπήρξε από την αρχή ως ένα δείγμα της όλης σειράς των προδιαγεγραμμένων που έμελε να γίνουν. Ο στρατιωτικός όχλος εξόρμησε τότε σαν θηρίο εναντίον των οικειών του φίλου, των φίλων του Γέτα. Ο Δίων υπολογίζει ότι μέσα από το πρόσχημα της φιλίας προς τον Γέτα φωνεύθηκαν γύρω στις 20.000 άντρες. Έτσι λοιπόν άρχισαν να επανέρχονται στους Ρωμαίους οι χρόνοι του Κομμόδου. Ο δε νέος τύραννος έφερε δύο ονόματα, το ένα εκ των οποίων ήταν το επίσημο, Μάρκος Αυρίλιος Αντωνίνος, φέρεται και επί των νομισμάτων και επί των επιγραφών. Το δε άλλο βρίσκεται στα βιβλία και είναι αυτό που κατά παράδοση του δόθηκε ως επωνύμιο Καρακάλας, το οποίο είχε δώσει στον αυτοκράτορα ο Δήμος από την ιδιάζουσα χρησιμοποίηση από τους γαλάτες στρατιωτικού μανδύου που λεγόταν Καρακάλα, και το οποίο και αυτός διαρκώς φορούσε και είχε επιβάλει και στους στρατιώτες του να το φοράνε. Είναι άξιον απορίας πως η μητέρα του Καρακάλα συγκατετέθη να ζει με ειρήνη μαζί με τον αδερφοκτόνο γιο της, και για την συναλλαγή αυτή προσεκλήθη μάλιστα και ως συμμέτοχος της αρχής από τον ίδιο το γιο της. Από αυτό φαίνεται ότι η φιλοδοξία της Ιουλίας Δόμνης ήταν τόσο ισχυρά ώστε έφτασε στο σημείο να καταπνίξει μέσα της και το οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο αίσθημα. Έτσι στους σύγχρονους φάνηκε αυτό το πράγμα κάτι ως τερατώδες, ωστόσο μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι όταν υφίστανται τέτοιοι αθέμητες σχέσεις μεταξύ μητρός και ιού, ότι ο άγριος και τόσο τυραννικός εκείνος Καρακάλας είχε καταστήσει από την αρχή με το αξιομνημόνευτο αυτών των δύο πράξεων που έκανε εναντίον και του πατέρα του και του αδερφού του, το πόσο θα ήταν δυνατόν να σταθεί και να κινηθεί εναντίον του οποιοδήποτε άλλου, όντας αδιάφορος ουσιαστικά για τις αξίες και για αυτό που όριζαν οι πράξεις ως έναν άριστο αυτοκράτορα. Δεν τον ένοιαζε καθόλου. Μία από τις πράξεις που κάνει είναι η διάταξη του έτους του 2012, μέσω της οποίας δόθηκε η ρωμαϊκή ισοπολιτεία σε όλους τους ελεύθερους κατοικούντες μέσα στο ρωμαϊκό κράτος, και φαίνεται ότι είναι μεν ο αυτοκράτορας προέβη σε αυτό μόνο για οικονομικούς λόγους, διότι οι νέοι πολίτες ενώ εξακολουθούσαν να επιβαρύνονται με τις αρχές εισφορές των επαρχιωτών μπήκαν και σε μια διαδικασία να έχουν και τις υποχρεώσεις των Ρωμαίων πολιτών και να καταβάλουν το 20% της κληρονομιάς των,
αλλά είναι και αναντήρητο ότι υπό την κοινωνική και πολιτική άποψη ότι η διάταξη του Καρακάλα έχει μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Μέσω αυτής εξέλιπε εντελώς η διάκριση μεταξύ της Ρώμης και των επαρχιών και έτσι έληξε η τυραννία μόνο μόνης μιας πόλεως σε σύγκριση με ολόκληρο το εύρος της αυτοκρατορίας τους. Είναι δε άλλη αξιών μόνο αυτή η πράξη του Καρακάλα, αυτή του θέματος των οικοδομήσεων των δημοσίων θερμών, οι γνωστές τα γνωστά λουτρά του Καρακάλα, τα οποία έχουν περάσει στην ιστορία και τα γνωρίζουμε έτσι με αυτή την ονομασία. Και σήμερα σώζονται ως γιγάντια ερείπια. Το ένα οικοδόμημα από τα δύο μέρη αυτού, το εξωτερικό, το οποίο είχε και ένα περιστήλιο μαζί με κήπους και παλέστρες, και το εσωτερικό, το οποίο περιείχε μια τεράστια δεξαμενή και 1.600 λίθους λουτρού μαζί με θέατρο, αναγνωστήριο, ιδιαίτερες αυλές, μουσεία, βιβλιοθήκη και όλα αυτά τα μέρη του οικοδομήματος είχε κάνει χρήση και φτιάχνοντάς τα είχε βάλει ιδιαίτερα μάρμαρα από γρανίτη, από ψηφιδωτά, από αγάλματα. Πολλά ήταν έργα της γλυπτικής, τα οποία βρέθηκαν μέσα στις θέρμες του Καρακάλα και βρίσκονται ακόμα και σήμερα στο Μουσείο της Νεαπόλεως, μεταξύ των οποίων είναι και ο Φαρνέσιος, λεγόμενος Ηρακλής, και ο Φαρνέσιος Σταύρος. Κατά το έτος του 2013, στην αρχή, ο Καρακάλας αναχώρησε από τη Ρώμη και η απουσία του από την πόλη κράτησε 4 χρόνια. Επισκέφτηκε πρώτα τις γαλατικές επαρχίες, οι οποίες είχαν αρχίσει και απειλούνται από τους Αλαμάνες, και προσέλαβε τότε την προσωνυμία Αλαμανικός, αλλά και κατά τα άλλα εναντίον των βαβάρων εκείνες νίκες τις οποίες είχε κάνει, έφτασε στο σημείο να αποδίδει εις τον εαυτό του. Παρόλα αυτά ήταν πολύ αμφίβολη. Ο Δίον κατηγορεί τον αυτοκράτορα ότι εξαγόρασε τη νίκη των βαβάρων για χρυσού και ότι ουδέποτε είναι βέβαιο αν είχε κατορθώσει πραγματικά ο Καρακάλας να διώξει τους Αλαμανούς από τις παραρρήνιες περιοχές που ήταν και τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Όχι λιγότεροι άκαρποι υπήρξαν και στην ανατολή οι κινήσεις του. Έφτασε στο σημείο μισό λεπτό. Έφτασε στο σημείο να κάνει διάφορες εκστρατείες και κατά την Ανατολή και θαυμάζοντας τόσο πολύ τον Μέγα Αλέξανδρο στρατολόγησε μία ολόκληρη φάλαγγα που
την αποτελούσαν 16.000 νεαροί Μακεδόνες και τους οποίους όπλησε ακριβώς με τα μακεδονικά όπλα όπως ήταν οπλισμένοι κατά την περίοδο που διατηρούσε το στράτευμά του ο Μεγάρης Αλέξανδρος, και με αυτή τη φάλαγγα, την οποία την παρέλαβε στην Ασία, στρατοπέδευσε στην Νικομίδια. Έφτασε στο σημείο δεν να διαλύσει χωρίς κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα τους Πάρθους σε ένα πόλεμο που δεν χρειαζόταν καν, και στράφηκε τελικά κατά κάποιον υποτελών του Ρωμαϊκού κράτους, μόνο και μόνο για να μπορεί να ισχυριστεί ότι έκανε και αυτός κάποια ίδια βήματα και ίδιες επιτεύξεις από αυτές που είχε προηγουμένως καταφέρει σε μια πραγματική στρατιωτική εκστρατεία να κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Στη συνέχεια στράφηκε κατά του βασιλιά της Οσροϊνής Αυγάρου, τον οποίο τον συνέλαβε κιόλας, και έτσι μπόρεσε να κυριεύσει την Οσροϊνή, της οποίας την πρωτεύουσα, την Έδεσα, μετέβαλε σε αυτοκρατορική ρωμαϊκή αποικία. Εκστρατεύει λοιπόν μετά κατά της Αλεξάνδρειας, της οποίας η Κούφη και οι φιλοσκόμονες κάτοικοι επέσυραν εναντίον αυτών την οργή του αυτοκράτορα, και την μεν βασιλομήτωρα Ιουλία Δόμναν είχε επωνομάσει η Ιωκάστη, υπηρνησόμενος μέσω του ονόματος που της έδωσε της μητρός και του συζύγου του Ιδίποδα, την φερωμένη αιμομιξία του Καρακάλα μετά τις ίδιες της μητέρας του. Τον δε Καρακάλα παρονόμασαν Αλέξανδρο Γετικών, υπενισόμενον δε υπό τον αυτοκράτορα τον φόνο του ιδίου του αδερφού του, του Γέτα. Η Αλεξάνδρεια παρεδόθη έτσι ύστερα από αυτά σε μια άγρια λαιλασία και σφαγή, ενώ ο Καρακάλας από το Σεράπιο παρακολουθούσε απαθώς τα τεκτενόμενα. Προαναγγέλλον δε αυτός ο θηριώδης αυτοκράτορας όλα τα περί της σφαγής στην Σύγκλιτο, έγραφε με μεγάλο κινησμό ότι δεν τον ενδιαφέρει πόσοι ή ποιοι ήταν αυτοί που φωνεύθηκαν, διότι πάντες ήσαν άξιοι θανάτου. Το 216 βρίσκεται ο Καρακάλας και πάλι στην Ασία, και τότε είτε για να βρει μια πρόφαση πολέμου, είτε για να συνδιαλλάξει το ρωμαϊκό κράτος με το βασίλειο των Πάρθων, ζήτησε σε γάμο την θυγατέρα του βασιλιά των Πάρθων, ο οποίος όμως βασιλιάς των Πάρθων αρνήθηκε, και έτσι αυτός βρήκε μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να εξοργιστεί εναντίον του και ξεκίνησε μια πολιορκία στα Άρβυλα, αφού πέρασε τον Τίγρητα ποταμό. Ο δε βασιλιάς των Πάρθων το μόνο πράγμα που μπόρεσε να κάνει ήταν να οδεύσει προς τα όρη του Ιράν και να φροντίσει να τον αποφύγει. Ο Καρακάλας όμως δεν μπήκε στη διαδικασία να ακολουθεί την πορεία αυτή προς τα όρη, και έτσι ξεχειμώνιασε στους Πάρθους μέσα στην πρωτεύουσα της Ορσοϊνής. Εν τω μεταξύ, στην διαδικασία αυτής της περίοδου και με
τις ενέργειες αυτές τις οποίες είχε κάνει, έφτασε στο σημείο, στο το 217, να δολοφονηθεί ο ίδιος από τον εκατόνταρχο της Φρούρας, του Μαρτυλίου. Έτσι λοιπόν καταλήγει και ο ίδιος ο Καρακάλας. Αυτά ως προς την ιστορία πατέρα και γιου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προηγούμενη εκπομπή στο κατά πόσο μπορεί να συνδέονται με το Μέγα Αλέξανδρο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είδαμε κιόλας ότι έχει αναφερθεί πως ο Καρακάλας υπήρξε παθολογικός θαυμαστής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι οι πράξεις του δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σώαστας φρένας. Και τώρα θα σας αλλάξω λίγο περίοδο χρονολογική. Θα φύγουμε πολλά πολλά χρόνια μετά από την περίοδο εκείνη την κοντινή, την πολύ πιο κοντινή από ότι ετούτη εδώ, που αφορούσαν τον Σεπτίμιο Σεβύρο και τον Καρακάλα σε σχέση με το πόσο χρονικό διάστημα είχε περάσει από την εποχή που είχε ζήσει ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος και πέθανε. Και θα φτάσουμε στις απαρχές της προεπαναστατικής περίοδου της Νέας Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ποιος είναι ο λόγος που θα το κάνω αυτό? Συζητώντας με πολλούς και διάφορους ανθρώπους για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και για το είναι, μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι ο Μέγας Αλέξανδρος αυτός ο οποίος φιλοξενείται μέσα στον Λόφο Καστά και για ποιον λόγο είχε γίνει αυτός ο τύμβος με αυτό το μνημείο. Υπήρξε μία αναφορά από ένα γνωστό φίλο υψηλόβαθμο στρατιωτικό σε μία συζήτηση που έκανα μαζί του και μου είπε κάποια πράγματα τα οποία είχε γνωρίσει κάποια στιγμή, τα οποία μπορεί να ανήκουν μέσα στην σφαίρα ενός μύθου, έτσι όπως γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται οι μύθοι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή περιέχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, σκέφτηκα να σας το αναφέρω έτσι και να το μοιραστώ μαζί σας. Και αυτή η ιστορία έχει συμμέτοχο στο δρόμενο αυτό αυτής της αναφοράς έναν από τους αγωνιστές της προεπαναστατικής περίοδου της Επανάστασης του 1821. Πηγαίνουμε λίγο πιο πίσω, πηγαίνουμε στο 1807. Και αυτός είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας, δηλαδή είναι ο Νίκος Τσάρας ή, έτσι όπως του έχει αποδοθεί γνωστότερα το όνομα συνενωμένο και των δύο, Νικοτσάρας. Έτσι λοιπόν θα σας πω ότι ήταν ένας από τους επαναστάτες κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επαναστάτησε κατά της Οθωμανικής κατοχής, ήταν μέλος των Αρματολών του Ολύμπου, γιος του Πάνου Τσάρα, και αυτός
που διεδέχθηκε τον πεθερό του, τον Ζήτρον, στην αρχηγία του αρματολικίου του Βλαχολιβάδου. Τον Τσάρα διεδέχθη ο Νικοτσάρας, όταν ο πρώτος σε συμπλοκή με τους Τούρκους σκοτώθηκε. Ήταν τότε πολύ νεαρός. Όταν έγινε η επανάσταση της Σερβίας από τον Καραγεώργη το 1807, συγκέντρωσε 590 άντρες και όρμησε από την Κατερίνη προς τον Αλιάκμονα και τον Αξιό ποταμό, φέροντας μαζί του μάλιστα την τουρκική σημαία, υποκρινόμενος ότι ήταν απεσταλμένος του Αλή Πασά κατά των Σέρβων. Ο Πασάς της Θεσσαλονίκης όμως, όντας πιο κοντά στα πράγματα και αφού είχε πληροφορίες από το περιβάλλον του Νικοτσάρα, κάλεσε τον Νικοτσάρα να δώσει εξηγήσεις. Ο Νικοτσάρας κατάλαβε πως είχε προδοθεί ο σκοπός του και έτσι, μη έχοντας κάποια άλλη διέξοδο, έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, αποφάσισε να αρχίσει ανοιχτές εχθροπραξίες. Αυτές οι εχθροπραξίες και οι συναντήσεις που είχε με τον εχθρό ή όταν χρειαζόταν να αποφύγει τον εχθρό, τον έφεραν και έφτασε μέχρι τον Στριμώνα. Τον πέρασε μαχόμενος, νικώντας, και έφτασε μέχρι το Δεμίρ Ισάρ και από εκεί ως τον Ευροκόπη. Εκεί συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι και αυτό τον έκανε να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Πήρε το δρόμο και έφτασε στο Τσέρνοβο, πέρασε τον ποταμό Νέστο και αφού συνεχώς μαχόταν τους Τούρκους, έφτασε ως τα στενά της Ζύχνης. 15.000 Τούρκοι πολιόρχησαν την Ζύχνη εναντίον του, αλλά εκείνος με τους άνδρες του κατάφερε να διασπάσει τον κλειό και να διαφύγει μέσα από τη γέφυρα του Πράβη, πολεμώντας χιλιάδες Τούρκων. Και έτσι έφτασε στη Χαλκιδική. Μετά τη Χαλκιδική έφυγε και πήγε στη Σκιάθο. Τώρα λοιπόν, σε σχέση με όλες αυτές τις ιστορικές αναφορές, φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο των γεγονότων. Ιστορικά υπάρχουν ως διαγνωσμένα πραγματικά δεδομένα πολλές άγνωστες πτυχές όλης αυτής της κίνησης υπέρ της επανάστασης των Σέρβων και ως προς τις μάχες και ως προς τις κινήσεις και ως προς τις ημερομηνίες που συνέβησαν αυτά. Δεν υπάρχει με σαφήνεια μία καταγραφή που να καταμαρτυρά το τι ακριβώς έγινε και πότε γινότανε αυτό και ποιες ήταν οι μάχες που είχαν δοθεί. Ο Νικοτσάρας στην κάθοδό του προς τη Χαλκιδική τραυματίστηκε και έτσι αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Υποχωρώντας έφτασε στο Άγιο Όρος, όπου και έμεινε φυλασσόμενος και αναρώνων στο κελί ενός μοναχού. Εκεί, αφού έγινε καλά, άφησε ένα γράμμα στο γέροντα, λέγοντας πως κάποια στιγμή κρυβόμενος βρέθηκε σε κάποιες περιοχές όπου, όπως λέγεται κατά τον μύθο, βρισκόταν σε φυσικά σύνορα μεταξύ της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι περιοχές αυτές είχαν κάποιες σπηλαιώδεις φυσικές κοιλότητες και εκεί ανέφερε ο Νικοτσάρας, εκμυστηρευόμενος στο μοναχό, το μυστικό με το οποίο είχε έρθει σε επαφή ο ίδιος, ότι περνώντας από εκεί έφτασε στο σημείο να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλη έκπληξη στον χώρο όπου ήταν φυλασσόμενο το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
και σε έναν χώρο είδε ότι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, σε άλλον έναν χώρο ήταν ο θησαυρός ο οποίος είχε φυλαχθεί από την εποχή αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως επίσης και συγγράμματά του. Υποτίθεται πως αυτό το γράμμα το άφησε στον γέροντα να το διαφυλάξει ως πληροφορία όταν αυτός αποχώρησε από το Άγιο Όρος πηγαίνοντας στη Σκιάθο μαζί με τους 150 άντρες που είχε. Κατά τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία εναντίον των Τούρκων το 1807, ο Σενιάβιν, αρχηγός του στόλου τους, ξεσήκωσε τους νησιώτες και τους αρματολούς και ιδιαίτερα τον Νικοτσάρα εναντίον της πύλης του Σουλτάνου. Αλλά τότε, αφού υπέγραψαν συνθήκη με τους Τούρκους, εγκατέλειψαν τους Έλληνες στην τύχη τους. Τότε οι αρματολοί εξόπλισαν ένα καταδρομικό στολίσκο 70 μικρών σκαφών που ήταν από σακολεύες και από φούστες και άρχισαν να επιδράμουν σε όλες τις ακτές των περιοχών του κόλπου της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Εύβοιας και ως ακόμα μη φοβούμενοι από τη δραστηριότητα που ανέπτυσαν έφτασαν και στις ακτές των Δαρδανελίων. Ο Νικοτσάρας σκοτώθηκε νέος, μόλις 36 ετών, βληθής από έναν Αλβανό που ενέδρευε και τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια υποστήριξης των αυτών του σε απόβαση που έκαναν για να προμηθευτούν νερό. Τον έθαψαν στη Σκιάθο. Η ιστορία και το γεγονός του γράμματος που άφησε στον Καλόγερο λέγεται πως όταν ο Καλόγερος έφτασε προς το τέλος της ζωής του, το μαρτύρησε σε κάποιον πολίτη που του στάθηκε στο πλευρό του στα τελευταία του. Έτσι λοιπόν τα λεγόμενα αυτά βγαίνουν εκτός των ορίων του Αγίου Όρους. Εδώ ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως ο Νικοτσάρας ή και ο Καλόγερος μπορεί να μην δίνουν το ακριβές στίγμα του που έφτασε ο Νικοτσάρας να δει τον Αλέξανδρο κατά την αναφερόμενη αυτή η ιστορία, η οποία δεν γνωρίζουμε βεβαίως κατά πόσο αποτελεί πραγματική ιστορία ή κατά πόσο αποτελεί και ένα μύθευμα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Από αυτή τη στιγμή όμως είναι κάτι το οποίο έχει διαδοθεί και έχει φτάσει έως τις μέρες μας. Δεν βρίσκω το λόγο για ποιο λόγο να μην το πω, χωρίς να του δώσω και ιδιαίτερη σημασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά να πω και κάτι άλλο. Λόγω της περιοχής που κινείται ο Νικοτσάρας, φτάνω στο σημείο να σκεφτώ πως εάν υποθέσουμε ότι αυτή η ιστορία είναι αληθινή, μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο όντως αυτός ο άνθρωπος να βρέθηκε μπροστά σε ιστορικά γεγονότα τα οποία δεν αφορούσαν τη δική του τη ζωή και τα ιστορικά δρόμενα της εποχής του, αλλά να αφορούσε αυτό που ακόμα έως σήμερα αναζητάτε, τη συνάντηση της ιστορίας με τον ίδιο τον Μέγα Αλέξανδρο και στο σημείο που βρίσκεται θαμμένος. Σκεφτείτε μόνο ότι ναι μεν η ιστορία μπορεί να αναφέρεται και να αναφέρει ότι αυτό έγινε μεταξύ των γεωγραφικών συνόρων της περιοχής του χώρου που σταματάει η Μακεδονία και αρχίζει η Ήπειρος, και αν σκεφτούμε το πώς έχουν τα δρόμενα την περίοδο της εποχής που γίνονται αυτά τα γεγονότα και ζει ακόμα η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία για αρκετά έτη έχει αποτραβηχθεί στο βασίλειό της των Μολωσών. Ακούγεται και αυτό λογικό, το ότι εάν τυχόν
εκείνη είχε μέσα στο μυαλό της ότι ήθελε να έχει το γιο της κοντά, να ήθελε το σώμα του όντως να φτάσει μέχρι τα πάτρια εδάφη της Μακεδονίας, όπου προβλεπόταν κιόλας πατροπαράδοτα ότι η βασιλείς των Μακεδόνων θα έπρεπε να έχουν ταφεί σε μακεδονικό έδαφος. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο που αφήνει και αυτό επίσης αυτή την έκταση ως πιθανή. Αν η μητέρα του έκανε τα πάνδυνα για να μπορέσει να φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος σε μακεδονικό έδαφος, με όλη αυτή την αναταραχή που προηγείται όλα τα χρόνια αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος πεθαίνει, να ήταν μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλής και καλύτερη λύση για την ίδια την δυνατότητα που είχε η ίδια η Ολυμπιάδα. Να τον φέρει να είναι κοντά στο βασίλειό της για να είναι η ίδια ασφαλής, αλλά από την άλλη μεριά να έχει θάψει το γιο της σε μακεδονικό έδαφος. Αυτά βέβαια όσον αφορά επάνω σε μία ιστορία η οποία μπορεί να κινείται μέσα στο πνεύμα και στο πλαίσιο μίας πραγματικής ιστορίας ή ενός πραγματικού μύθου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Παρόλα αυτά όμως μπορούμε να το αναφέρουμε. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, αυτό το πράγμα που σκέφτηκα να κάνω είναι, ξαναγυρίζοντας χρόνια πίσω, πηγαίνοντας στους ελληνιστικούς χρόνους και στους ρωμαϊκούς πρώτους, να σας διαβάσω από τον αρχικό Μάρκο Αυρίλιο, όχι τον Καρακάλα, αυτόν ο οποίος προηγείται αρκετές δεκάδες χρόνια πριν τον Καρακάλα, και να αναφέρω κάποια σημεία από ένα σύνολο έργων που είχε κάνει αυτός ο αυτοκράτορος των Ρωμαίων, μέσα σε μία διάθεση αυτοδιείσδησης, σκεφτόμενος ο ίδιος τον εαυτό του με τον τρόπο που το σκεφτόταν, και έλεγε, θα καταλάβετε γιατί το διαβάζω, διάφορες σκέψεις του τις οποίες τις είχε καταγράψει. Κράτησα από τον παππού μου τον Ουήρο την καλοσύνη και την πραότητά του. Από ό,τι έχω ακούσει για τον πατέρα μου και από ό,τι θυμάμαι, την ευπρέπεια και τον αντρίκιο χαρακτήρα του. Από τη μητέρα μου την ευλάβεια και την απλοχεριά. Και την διάθεσή της όχι μόνο να μην κάνει κακό σε κανέναν, αλλά ούτε και να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Επίσης, τον απλό τρόπο της ζωής της, πολύ μακριά από τις συνήθειες των πλουσίων. Από τον προπάπο μου, το να μην συχνάζω σε δημόσιες συγκεντρώσεις και να έχω καλούς δασκάλους στο σπίτι. Και την επίγνωση ότι για αυτά τα πράγματα πρέπει κανείς να ξοδεύει αφιδώς. Από τον δάσκαλό μου να μην είμαι ούτε με τους πράσινους ούτε με τους γαλάζιους και να μην στοιχηματίζω για αυτόν με την κοντή ασπίδα ή για τον άλλον με την μακριά. Και ακόμη να αντέχω στους κόπους, να κάνω τις δουλειές μου μόνος μου, να μην καταπιάνομαι με πολλά πράγματα και να βουλώνω τα αυτιά μου στις διαβολές. Από τον Διόγνητο να μην ασχολούμαι με πράγματα μηδαμινά. Να μην δίνω πίστη σε όσα λένε οι τερατολόγοι και οι τσαρλατάνοι για γητεύματα και για τα ξορκίσματα κακών πνευμάτων και άλλα παρόμοια. Και να μην τρέφω ορτίκια, ούτε να με ενθουσιάζουν τέτοιες λογής μανίες. Επίσης να αντέχω την ειλικρίνεια του άλλου
και να καταπιαστώ με την φιλοσοφία. Να μην σου αποσπούν την προσοχή όσα έρχονται απ' έξω. Να δίνεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να μαθαίνει ολοένα και κάποιο όμορφο πράγμα και να πάψεις να περιφέρεσαι άσκοπα από εδώ και από εκεί. Φυλάξου επίσης και από μίαν άλλη πλάνη, γιατί εξίσου ανόητα φέρονται διαμέσου των πράξεών τους όσοι κουράστηκαν από την ζωή και δεν έχουν κανένα σκοπό στον οποίο να στρέφουν όλοι τους την έφεση και με μια λέξη όλοι τους τη σκέψη. Δύσκολα θα δεις κάποιον να είναι δυστυχισμένος επειδή δεν δίνει προσοχή στο τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου, ενώ όσοι δεν παρατηρούν προσεκτικά τις διακυμάνσεις της δικής τους ψυχής, μοιραία θα είναι δυστυχισμένοι. Πώς χάνονται έτσι γρήγορα τα πάντα, τα σώματα μέσα στο σύμπαν, η ανάμνησή τους στην αιωνιότητα? Ποιας λογής είναι όλα αυτά τα αισθητά πράγματα, ιδιαίτερα όσα ξεγελούν με την ειδονή ή φοβίζουν με τον πόνο ή παρασύρουν με την καινοδοξία? Πόσο μηδαμινά και αξιοκαταφρόνητα, ακάθαρτα και σαθρά, ξέψυχα. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε με την δύναμη του νου. Ακόμη και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή και 30.000, να θυμάσαι ότι κανένας δεν χάνει μία ζωή άλλη από αυτήν την οποία ζει, ούτε ζει ζωή άλλη από αυτήν την οποία χάνει. Έτσι και ο πιο μακρύς βίος και ο πιο σύντομος καταλήγουν στο ίδιο, αφού το παρόν είναι ίσο για όλους, ενώ αυτό που έχει χαθεί δεν είναι πια δικό μας και αυτό το οποίο χάνουμε τώρα προφανώς αποτελεί μία και μόνο στιγμή. Γιατί ούτε το παρελθόν μπορεί να χάσει κανείς, ούτε το μέλλον. Πώς θα ήταν δυνατόν να έχανε κάτι κάποιος που δεν το έχει? Πρέπει λοιπόν να θυμάσαι τούτα τα δύο. Πρώτον, ότι τα πάντα ήσαν ανέκαθεν της ίδιας λογής και επαναλαμβάνονταν, και ότι διόλου δεν διαφέρει αν τα ίδια πράγματα θα τα παρατηρήσει κανείς επί 100 χρόνια, επί 200 ή διάρκεια μιας αιωνιότητας. Και από την άλλη, ότι και ο μακροβιότερος άνθρωπος και αυτός που θα πεθάνει νωρίς χάνει το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτό το οποίο πρόκειται να στερηθεί είναι αποκλειστικά το παρόν, αφού αυτό έχει μόνο στα χέρια του, ενώ αυτό που δεν έχει δει δεν μπορεί να το καν και να το χάσει. Της ανθρώπινης ζωής η διάρκεια όσο είναι μια στιγμή, η ουσία της ρευστή, η αίσθησή της θολή, το σώμα από τη σύστασή του έτοιμο να σαπίσει και η ψυχή ένας στρόβιλος, η τύχη άδειλη, η δόξα αβέβαιη. Με δύο λόγια, όλα στο σώμα σαν ένα ποτάμι, όλα της ψυχής σαν όνειρο και σαν άχνη, η ζωή ένας πόλεμος και ένας ξενιδεμός, η υστεροφημία λησμονιά. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να μας δείξει τον δρόμο? Ένα και μόνο. Η φιλοσοφία. Και αυτό σημαίνει να φυλάμε τον Θεό μέσα μας καθαρό και αλόβητο, νικητή πάνω στις ειδονές και στους πόνους. Να μην κάνουμε τίποτα στα τυφλά, τίποτα ψεύτικα και προσποιητά, να μην εξαρτιόμαστε από το τι θα πράξει ή τι δεν θα πράξει ο άλλος. Και ακόμη, να αποδεχόμαστε όσα συμβαίνουν και όσα μας λαχαίνουν σαν κάθε τι που έρχεται κάπου από εκεί από όπου έχουμε έρθει και εμείς. Και πάνω απ' όλα να περιμένουμε τον θάνατο με γαλήνια διάθεση, θεωρώντας πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διάλυση των συστατικών στοιχείων από τα οποία είναι συγκροτημένο κάθε ζωντανό πλάσμα. Δεν πρέπει να συλλογιζόμαστε μόνο τούτο, ότι μέρα με την ημέρα η ζωή φεύγει και ότι το κομμάτι το οποίο απομένει λιγοστεύει διαρκώς, αλλά να συλλογιζόμαστε και το άλλο, ότι ακόμα και αν θα ζούσε κανείς περισσότερο, είναι άδειλο κατά πόσο η διάνοιά του θα ήταν και στο μέλλον η ίδια και θα επαρκούσε για την κατανόηση των πραγμάτων και τη θεώρηση η οποία οδηγεί στην γνωστική κατάκτηση των θείων και των ανθρωπίνων.
Γιατί μπορεί βέβαια κάποια στιγμή να αρχίσει κανείς να λέει ανοησίες. Ωστόσο, οι λειτουργίες της αναπνοής και της θρέψης, η φαντασία, οι παρορμήσεις και όλες οι άλλες παρόμοιες λειτουργίες δεν θα έχουν σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα να διατηρεί κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, η ακριβής εκτίμηση των καθηκόντων του, η αξιολόγηση των πραγμάτων που απλώνονται μπροστά του, η σαφής επίγνωση πότε είναι καιρός να φύγει πια από τη ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια χρειάζονται πολύ γυμνασμένο μυαλό. Όλα αυτά νεκρώνονται νωρίτερα. Πρέπει λοιπόν να μην χάνουμε καιρό, όχι μόνο επειδή ο θάνατος έρχεται διαρκώς πιο κοντά, αλλά και επειδή η συνέστηση των πραγμάτων και η επαφή με αυτά σταματούν πρωτύτερα από τον θάνατο. Και ακούστε και αυτό με προσοχή. Ο Ιπποκράτης, αφού θεράπευσε τόσες και τόσες αρρώστιες, αρρώστησε και ο ίδιος και πέθανε. Οι Χαλδαίοι προείπαν τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Έπειτα τους βρήκε και αυτούς ό,τι τους ήταν γραφτό. Ο Αλέξανδρος και ο Πομπιείος και ο Γάιος Κέσαρας που γκρέμισαν στη Θέμελα πόλεις ολόκληρες και πετσόκοψαν μυριάδες καβαλάριδες και οπλίτες έφυγαν κάποτε και αυτοί από τη ζωή. Ο Ηράκλειτος που στοχάστηκε όλα αυτά για τον κόσμο, ότι θα γίνει φωτιά και ότι θα χαθεί, γέμισε στα σωθικά του νερό και πέθανε βουτυγμένο στην Κοπριά. Τον Δημόκριτο τον σκότωσαν οι ψήρες. Τον Σοκράτη κάποιες άλλες λογής ψήρες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπήκες στο καράβι. Ανοίχτηκες στη θάλασσα. Έφτασες στην ακτή. Βγες από το καράβι. Αν πρόκειται για μια άλλη ζωή, τίποτε δεν θα είναι, ούτε εκεί, άδεια από τους θεούς. Αν πάλι πρόκειται για κατάσταση απόλυτης αναισθησίας, τότε θα πάψεις να νιώθεις πόνους και ειδονές και να είσαι υπόδουλος σε ένα σκεύος πολύ κατώτερο από αυτό που υπηρετεί. Γιατί το ένα είναι νους και πνεύμα θεϊκό, ενώ το άλλο χώμα και ακαθαρσία. Στη διάνοια του ανθρώπου που έχει διορθωθεί και καθαρθεί δεν θα βρεις κάτι σαν πίον, ούτε κάτι μολεμένο ή σάπιο από μέσα, και η μοιραία στιγμή σαν έλθει δεν θα βρει την ζωή του ανολοκλήρωτη, όπως θα έλεγε κανείς για έναν τραγωδό ότι κατεβαίνει από τη σκηνή πριν το τέλος και προτού βγάλει όλο του το ρόλο. Τίποτα δουλικό σε αυτόν, τίποτα προσποιητό, τίποτα που να τον εξαρτά ή να τον αποκόβει από τους ανθρώπους ή που να τον καθιστά υπόλογο, τίποτα κρυφό. Πετάξτε τα όλα, κρατήστε μόνο τούτα τα λίγα και να θυμάσαι ακόμα ότι καθένας ζει μόνον το παρόν, τούτο το ακαριέο. Τα άλλα ή τα έχει ζήσει πια ή είναι στη σφαίρα του άδειλου. Μικρή λοιπόν η ζωή του καθενός. Μικρή και η γωνίτσα της γης όπου την ζει. Μικρή ακόμα και η διαρκέστερη ιστεροφημία. Στηρίζεται σε αυτήν σε ανθρωπάκια που διαδέχονται το ένα το άλλο και που αύριο και όλα θα πεθάνουν και δεν γνωρίζουν ούτε τον εαυτό τους. Πολύ περισσότερο εκείνον που έχει πεθάνει από καιρό. Μην περιπλανάσαι άλλο. Ούτε τις σημειώσεις σου πρόκειται να διαβάσεις, ούτε τις πράξεις των αρχαίων Ρωμαίων και των Ελλήνων, ούτε τις επιλογές από τα συγγραμματά τους που τις είχες αφήσει για τα γεράματά σου. Βιάσου να φτάσεις στον σκοπό και αφήνοντας κατά μέρος τις κούφιες ελπίδες, βοήθησε τον εαυτό σου. Αν νοιάζεσαι γι' αυτόν, όσο είναι ακόμα δυνατό. Μη συμπεριφέρεσαι σαν πρόκειται να ζήσεις 1000 χρόνια. Το αναπόφευκτο έχει κιόλας γαντζωθεί επάνω σου. Όσο ακόμα ζεις, όσο ακόμα είναι δυνατόν, γίνε άνθρωπος καλός. Πώς η γαλήνη κατακτά όποιος δεν προσέχει τι είπε ή τι έκανε ή τι σκέφτηκε ο διπλανός του, αλλά μόνο τι κάνει ο ίδιος, ώστε η πράξη του να είναι δίκαιη, σωστή, σύμφωνη από κάθε άποψη με το αγαθό.
Μην έχεις στραμμένο το βλέμμα σου στα μελανά σημεία των άλλων, αλλά να τρέχεις ίσια επάνω στην γραμμή σου χωρίς να κοιτάζεις από εδώ και από εκεί. Οτιδήποτε έστω και τόσο δα καλό είναι από μόνο του καλό και έχει πληρότητα χωρίς να αποτελεί ο έπαινος συστατικό μέρος του. Πενεύοντας κάτι δεν το γνωρίζεις ούτε χειρότερο ούτε καλύτερο. Υποστηρίζω ότι αυτό ισχύει ακόμα και για όσα πράγματα χαρακτηρίζονται υπό ευρύτερη έννοια ως καλά, λόγου χάρη για τα υλικά πράγματα ή για τα τεχνικά κατασκευάσματα. Το αληθινά όμορφο πράγμα έχει άραγε ανάγκη από κάτι άλλο? Όχι. Όπως δεν έχει και ο νόμος. Όπως δεν έχει και η αλήθεια, η καλοσύνη, η φιλοτιμία. Ποιο από αυτά είναι καλό επειδή το πενεύεις ή ποιο φθήρεται άμα το ψεγαδιάσεις? Φθήρεται το σμαράγδι όταν δεν το πενεύεις? Φθήρεται το χρυσάφι, το φίλτιση, η αλουργίδα, μια λύρα, ένα σπαθί, ένα λουλούδι, ένα θάμνος? Με λίγα να ασχολείσαι, λέει ο σοφός, αν θες γαλήνη μέσα σου. Δεν είναι καλύτερο να πράττεις τα απαραίτητα και όσα ορίζει με τον τρόπο που ορίζει η λογική δύναμη ενός όντος που από τη φύση του είναι κοινωνικό? Γιατί τούτο δεν φέρνει την γαλήνη από το γεγονός και μόνο ότι πράττεις σωστά, αλλά και από το ότι καταπιάνεσαι με λίγα? Γιατί τα περισσότερα από όσα λέμε και πράττουμε δεν είναι αναγκαία, και αν τα αφήσει κανείς κατά μέρος θα έχει περισσότερο χρόνο δικό του και λιγότερη αναστάτωση. Έτσι, κάθε φορά πρέπει να υπενθυμίζει κανείς τον εαυτό του. Μήπως αυτό το πράγμα δεν συγκαταλέγεται στα απαραίτητα? Και δεν πρέπει να αφήνει κανείς κατά μέρος μόνο τις πράξεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες, αλλά και τις σκέψεις. Γιατί έτσι δεν θα ακολουθήσουν και οι πράξεις τις οποίες φέρουν αυτές τις σκέψεις. Να την αγαπάς του την ταπεινή τέχνη που έμαθες και να την αποδέχεσαι. Και να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σαν άνθρωπος που κάθε πράγμα δικό του το έχει εμπιστευτεί με όλη του την ψυχή. Στους θεούς, και που ούτε τύραννος έγινε κανενός ούτε δούλος. Συλλογήσου την εποχή, ας πούμε, του Βεσπασιανού και θα τα δεις όλα αυτά. Ανθρώπους να παντρεύονται, να ανατρέφουν παιδιά, να είναι άρρωστοι, να πεθαίνουν, να πολεμούν, να ξεφαντώνουν, να ταξιδεύουν για τις δουλειές τους, να καλλιεργούν χωράφια, να κολακεύουν, να φέρονται αλαζονικά, να υποψιάζονται ή να επιβουλεύονται, να εύχονται το θάνατο κάποιων άλλων, να γκρινιάζουν για την κατάστασή τους, να ερωτεύονται, να θησαυρίζουν, να θέλουν να γίνουν ύπατοι, βασιλιάδες. Από την ζωή αυτών των ανθρώπων δεν έχει απομείνει πουθενά τίποτα. Πέρασε πάλι τώρα με τη σκέψη σου στην εποχή του Τραϊανού. Όλα ξανά τα ίδια. Χάθηκε και εκείνη η ζωή. Όμοια κοίταξε προσεκτικά τα σημάδια αλλουτινών καιρών, λαών ολόκληρων. Και δες πόσοι είναι αυτοί που αφού κατέβαλαν όλες τις δυνάμεις τους, ύστερα από λίγο σωριάστηκαν και διαλύθηκαν. Μα περισσότερο από κάθε τι, συλλογήσου εκείνους που και ο ίδιος τους ήξερες ότι κυνηγούσαν μάταιους στόχους παραμελώντας να κάνουν αυτό που τέριαζε στη φύση τους, να κρατηθούν γερά από αυτό και να αρκεστούν σε αυτό. Και εδώ είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι και ο ζήλος με τον οποίο καταπιάνεται κανείς με κάθε πράξη του έχει την δική του αξία και το δικό του μέτρο. Έτσι δεν θα σε κυριέψει απελπισία αν δεν καταγίνεις περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε με πράγματα μικρότερης αξίας. Εκφράσεις που κάποτε ήταν του σειρμού, τώρα πια τις βρίσκεις μόνο στα λεξικά. Το ίδιο και τα ονόματα των ανθρώπων, ξακουστών κάποτε, και κατά κάποιον τρόπο είναι πια λέξεις απαρχαιωμένες. Κάμιλος, Κέσον, Ουόλεσος, Δέντατος, λίγο αργότερα Σκυπίων και Κάτων, αργότερα και Αύγουστος, έπειτα και Αδριανός και Αντωνίνος. Όλα ξεθοριάζουν
και γίνονται γρήγορα μύθος και γρήγορα τα σκεπάζει η τέλεια λησμονιά. Και αναφέρομαι σε ανθρώπους που με κάποιον τρόπο θαυμαστοί είχαν λάμψει. Γιατί οι άλλοι μόλις αφήσουν την τελευταία τους πνοή γίνονται άφαντοι και ανάκουστοι. Τι είναι επιτέλους αυτό το αείμνηστος, σκέτη ματαιότητα. Σε τι λοιπόν αξίζει να αφοσιωθούμε αποκλειστικά σε τούτο? Σε σκέψεις γεμάτη δικαιοσύνη και σε πράξεις ανιδιοτελείς. Σε ένα λόγο που ποτέ δεν αποδεικνύεται ψεύτικος, σε μια εσωτερική διάθεση που οτιδήποτε συμβαίνει θα το καλωσορίζει ως κάτι αναγκαίο, κάτι συγγενικό με εμάς, κάτι που απορρέει από την ίδια αρχή και την ίδια πηγή. Όλα φευγαλέα. Και εκείνος που θυμάται κάτι, και αυτό το κάτι. Όπου να είναι, πεθαίνεις και ακόμα δεν έχεις γίνει απλός και φυσικός, γαλήνιος, ούτε έχεις απαλλαγή από τον φόβο που κάτι εσωτερικό μπορεί να σε βλάψει, ούτε πονετικός με όλους είσαι, ούτε έχεις ακόμα εννοήσει ότι η σοφία είναι μόνο να κάνεις δίκαιες πράξεις. Να κοιτάζεις προσεκτικά τους λογισμούς των σοφών και αυτούς τους ίδιους. Ποια πράγματα αποφεύγουν και ποια επιζητούν. Κάτι σαν ποτάμι από γεγονότα και νεροσυρμή είναι ο χρόνος. Κάθε πράγμα μόλις πάει να φανεί έχει κιόλας φύγει και αμέσως παίρνει τη θέση του κάτι άλλο που κι αυτό πάλι θα παρασυρθεί. Κάθε τι που συμβαίνει είναι τόσο συνηθισμένο και γνώριμο όπως το τριαντάφυλλο την άνοιξη και τα φρούτα το καλοκαίρι. Το ίδιο και η αρρώστια, ο θάνατος, η συκοφαντία, η προδοσία και όλα όσα δίνουν χαρά στους ανόητους ή τους λυπούν. Όπως ακριβώς αν σου έλεγε κάποιος Θεός πως αύριο θα πεθάνεις ή εξάπαντος μεθαύριο, δεν θα θεωρούσε σημαντικό αν θα πέθαινες αύριο ή μεθαύριο, γιατί ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο? Έτσι να θεωρείς πως δεν είναι κάτι σημαντικό και το αν θα πεθάνεις ύστερα από πολλά χρόνια ή αύριο. Να συλλογίζεσαι αδιάκοπα πόσοι γιατροί που τόσες και τόσες φορές είχαν ζαρώσει τα φρύδια τους πάνω από κάποιον άρρωστο είναι πεθαμένοι. Πόσοι αστρολόγοι οι οποίοι είχαν προβλέψει σαν κάτι πολύ σημαντικό το θάνατο αλωνών. Πόσοι φιλόσοφοι που υποστήριξαν μύρια όσα για τον θάνατο ή την αθανασία. Πόσοι πολέμαρχοι που σκότωσαν πολλούς. Πόσοι τύρανοι που άσκησαν την εξουσία τους πάνω στη ζωή των άλλων με φρικτή έπαρση, λες και οι ίδιοι θα ήταν αθάνατοι. Πόσες πόλεις ολόκληρες είναι τώρα, αν μπορώ το να πω έτσι, πεθαμένες. Η Ελίκη, η Πομπιεία, η Ερκουλάνο και άλλες αμέτρητες. Συλλογήσου ακόμη και εκείνους που τους γνώρισες κι εσύ, τον έναν ύστερα από τον άλλον. Μόλις ο ένας κίδεψε του τον δω, ξόφλησε και ο ίδιος και τον πει κίδεψε κάποιος άλλος και όλα αυτά σε ελάχιστο χρόνο. Με δύο λόγια, δες πόσο εφήμερα και τυποτένια είναι πάντοτε τα ανθρώπινα. Χτες ακόμα ένα μυξιάρικο, αύριο μούμια ή στάχτη. Ακόμα τον ελάχιστο χρόνο να τον διαβεί σύμφωνα με τη φύση και να φτάσει στο τέρμα με γαλήνια διάθεση σαν την ελιά που όταν οριμάσει πέφτει ευλογώντας τη γη που την κράτησε με ευγνωμοσύνη για το δέντρο που την έθρεψε. Πόσο εύκολο είναι να διώξουμε από μέσα μας και να σβήσουμε κάθε φανταστική παράσταση που ενοχλεί ή που νοθεύει την ουσία του εαυτού μας και να νιώσουμε αμέσως απέραντη γαλήνη. Οι άνθρωποι δεν έχουν να θαυμάσουν σε σένα το κοφτερό μυαλό. Εντάξει. Υπάρχουν όμως άλλα πολλά για τα οποία δεν μπορείς να πεις «Δεν έχω από τη φύση μου». Απόκτησέ τα λοιπόν αυτά και είναι εξ ολοκλήρου στη δύναμή σου. Την ειλικρίνεια, την σοβαρότητα, την καρτερικότητα, την εγκράτεια. Να μην γκρινιάζεις. Να είσαι ολιγαρκής. Να έχεις μέσα σου καλοσύνη, να είσαι ανεξάρτητος, απλός. Τα λόγια σου να είναι μετρημένα,
να έχεις περηφάνεια. Προσευχή των Αθηναίων. Στείλε, καλέ μου Δία, την βροχή σου, στείλ την στα χωράφια των Αθηναίων και στους αγρούς. Δεν πρέπει να προσεύχεσαι κανείς, δεν πρέπει να προσεύχεται κανείς διόλου ή να προσεύχεται έτσι απλά και αβίαστα. Πώς, με την αλήθεια χρησιμοποιώ τώρα για την ψυχή μου, την ερώτηση αυτή, να την κάνεις ξανά και ξανά στον εαυτό σου, για κάθε περίπτωση χωριστά και να ερευνάς. Τι συμβαίνει τώρα μέσα μου, σε εκείνο το κομμάτι του εαυτού μου που λέγεται ηγεμονικό και ποια συλλογή ψυχή έχω μέσα μου. Μήπως την ψυχή ενός παιδιού, ενός νεαρού, μήπως μιας γυναικούλας, μήπως ενός τυράννου την ψυχή, μήπως ενός κτίνους ή ενός θηρίου. Τα πράγματα αυτά καθεαυτά δεν αγγίζουν διόλου την ψυχή, ούτε έχουν πρόσβαση στην ψυχή, ούτε μπορούν να την αλλοιώσουν ή να τη θέσουν σε κίνηση. Μόνο η ίδια η ψυχή αλλάζει τον εαυτό της και τον κινεί με τον τρόπο που αυτή κρίνει τα πράγματα και την αξία τους. Συλλογίζουν την πραγματικότητα στο σύνολό της. Πόσο ελάχιστο τον περτικό σου αυτήν και το χρόνο στο σύνολό του. Πόσο σύντομο και ακαριαίο το διάστημα που έχει οριστεί για σένα και την μοίρα του κόσμου. Τι απειρό ελάχιστο μέρος της είσαι εσύ. Πώς έχεις συμπεριφερθεί ως τώρα στους θεούς, στους γονείς σου, στα αδέρφια, στη γυναίκα, στα παιδιά σου, στους δασκάλους, σε αυτούς που σε ανάθρεψαν, στους φίλους, στους συγγενείς, στους δούλους σου. Μπορείς να πεις και εσύ μπροστά σε όλους για τον εαυτό σου ότι ποτέ κανέναν δεν αδίκησα, κακό δεν είπα σε κανέναν. Μπορείς. Συλλογή σου ακόμα πόσα έχεις περάσει και τι δοκιμασίες άντεξες σε όλη την ιστορία της ζωής σου και έχει πια συμπληρωθεί και όταν έχει εκπληρωθεί η αποστολή σου, συλλογή σου πόσα όμορφα πράγματα είδες, τι ειδονές και τι πόνους περιφρόνησες, πόσες ευκαιρίες για να δοξαστείς δεν γύρισες ούτε να τις κοιτάξεις απέναντι σε πόσους αχάριστους ανθρώπους φέρθηκες με καλοσύνη. Λίγο ακόμα και θα γίνεις στάχτη ή σκελετός. Ίσως και ένα όνομα. Ίσως ούτε καν όνομα. Και το όνομα όμως είναι σκέτος ήχος και αντίχηση. Όσα λογίζονται στη ζωή πολύτιμα είναι κούφια, σάπια, τυποτένια. Σκυλάκια που δαγκώνουν το ένα το άλλο, αλυτάκια που τσακώνονται, που γελούν και αμέσως μετά κλαίνε. Απ' την άλλη η αξιοπιστία και η ντροπή, η δικαιοσύνη, η αλήθεια. Έχουν πια φύγει από τη ζωή μας, από τη γη μας, την πλατίδρομη προς την κορφή του Ολύμπου. Τι μπορεί να μας κρατήσει ακόμα εδώ. Τα αισθήματα πράγματα είναι ευμετάβλητα και δεν έχουν σταθερότητα. Οι αισθήσεις θολές ξεγελιούνται εύκολα και η ψυχούλα μας μια άχνα που ανεβαίνει από το αίμα. Να έχεις ένα καλό όνομα σε έναν τέτοιο κόσμο είναι κάτι ανούσιο. Λοιπόν, θα περιμένεις ήρεμο στο τέλος να σβήσεις ή να πας κάπου αλλού. Ώσπου να έλθει όμως εκείνη η στιγμή, τι πρέπει να κάνεις. Τι άλλο παρά να σέβεσαι τους θεούς και να τους τιμάς. Να φέρεσαι με καλοσύνη στους ανθρώπους. Να τους ανέχεσαι ή να τους αποφεύγεις και να θυμάσαι πως ό,τι υπάρχει μέσα στο σαρίκιό σου και στην ανάσα σου ούτε δικό σου ούτε και το έχεις στην εξουσία σου είναι. Να έχεις το βλέμμα στραμμένο μέσα σου, να μην σου διαφεύγει μήτε η ουσία μήτε η αξία κανενός πράγματος. Τι παράξενο αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους. Για τους συγκερινούς τους και για αυτούς που ζουν δίπλα τους δεν θέλουν να πούν έναν επενετικό λόγο, οι ίδιοι όμως δίνουν μεγάλη σημασία στο τι θα πούν για αυτούς οι μεταγενέστεροι, τους οποίους ούτε έχουν δει ποτέ, ούτε πρόκειται να δουν. Είναι περίπου σαν να λυπάσαι που και οι προγενέστεροι σου δεν μιλούσαν επενετικά για σένα. Αν σου είναι δύσκολο να φέρεις
σε πέρας κάποιο πράγμα, μην πεις ότι το πράγμα αυτό είναι ακατόρθωτο για έναν άνθρωπο. Αντιθέτως, οτιδήποτε είναι εν γέννη δυνατό στον άνθρωπο και ανήκει στην σφαίρα του να το θεωρείς εφικτό και για σένα. Αν μπορεί κανείς να με αντικρούσει και να με πείσει ότι μία γνώμη ή μία πράξη μου δεν είναι σωστή, θα το δεχτώ με τα χαράς. Γιατί αναζητώ την αλήθεια, από την οποία κανείς ως τώρα δεν ζημιώθηκε, ενώ απέναντίας βγαίνει ζημιωμένος όποιος επιμένει στην πλάνη του και στην άγνοιά του. Ο θάνατος, στα μάτια των αισθητηριακών εντυπώσεων, λύτρωση από την τυραννία των ορμών, από τα κλωθογυρίσματα του λογισμού, την έγνοια για τη σάρκα. Είναι ντροπή όταν στη ζωή το σώμα σου δεν λέει να αποκάμει, ενώ η ψυχή έχει κιόλας αποκάμει. Πρόσεξε, μην παραγίνεις αυτοκράτορας, μη σε ποτίσει αυτό το πνεύμα, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Κράτησε τον εαυτό σου απλό, καλό, ακέραιο, αξιοπρεπή, ανεπιτίδευτο, με αγάπη για την δικαιοσύνη, με σεβασμό απέναντι στους θεούς, με αγαθή διάθεση απέναντι στους άλλους, με στοργή για τους δικούς σου, αμετακίνητο στην εκτέλεση του καθήκοντος. Πάλεψε για να μείνεις πάντα όπως θέλησε να σε φτιάξει η φιλοσοφία. Να φοβάσαι τους θεούς, να προστατεύεις τους ανθρώπους. Η ζωή είναι σύντομη, είναι ο καρπός της επίγειας ζωής, μια αίσθηση ιερότητας και έργα αγάπης. Τι ταπεινές ειδονές έχουν απολαύσει ληστές, κίνεδοι, πατροκτόνοι, τύρανοι. Ασία, Ευρώπη, δύο γωνιές μέσα στο σύμπαν, όλος ο ωκεανός, σταγόνα μες στο σύμπαν, ο άθος, μια γλώσσα γης στο σύμπαν, η εποχή μας όλη, στιγμή στην αιωνιότητα, τα πάντα μικρά, ευμετάβλητα, έτοιμα να αφανιστούν. Όλα έρχονται από εκεί, όλα έχουν ξεκινήσει από εκείνο τον ηγεμονικό που είναι κοινό σε όλα ή που όλα είναι επακόλουθά του. Ακόμα και το ανοιχτό στόμα του λονταριού και το δηλητήριο που κάθε τι βλαβερό, όπως τα αγκάθια, όπως οι ακαθαρσίες, είναι παράγωγα εκείνα των σεπτών και των καλών. Μη φαντάζεσαι λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο σέβεσαι, αλλά να αναλογίζεσαι ποια είναι η πηγή των πάντων. Όποιος είδε τα τωρινά έχει δει τα πάντα. Όλα έχουν υπάρξει από μιας αρχής και όλα θα υπάρξουν το άπειρο, γιατί όλα έχουν την ίδια ρίζα και είναι αυτού του είδους. Ακριβώς όπως σου φέρνουν αποστροφή όσα συμβαίνουν στο αμφιθέατρο και σε παρόμοιους τόπους, επειδή εκεί βλέπει κανείς πάντοτε τα ίδια πράγματα, έτσι που η μονοτονία του θεάματος να προξενεί κόρο, ακριβώς όμοια θα αισθανθεί κανείς και για ολόκληρη τη ζωή. Γιατί όλα τα πράγματα είναι πάνω κάτω τα ίδια και έχουν τις ίδιες αιτίες. Ως πότε λοιπόν, όταν θέλεις να δώσεις χαρά στον εαυτό σου, συλλογήσου τα προτερήματα εκείνων που ζουν μαζί σου. Λόγου χάρη, την ενεργητικότητα του ενός, τη συστολή του άλλου, την απλοχεριά ενός τρίτου, κάποιο άλλο προτέρημα ενός άλλου. Τίποτα δεν μας δίνει τόση χαρά όσο οι εικόνες των αρετών, όπως καθρεφτίζονται στον χαρακτήρα των ανθρώπων που έχουμε πλάι μας, και μάλιστα όταν τις βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μαζί. Για τούτο να τις έχεις πρόχειρες εκείνες τις εικόνες. Δυσανασχετείς μήπως που ζυγίζεις τόσες σοκάδες και όχι 300. Όχι. Το ίδιο να μην δυσανασχετείς και για το ότι σου απομένουν τόσα χρόνια ζωής και όχι περισσότερα. Γιατί όπως είσαι ευχαριστημένος με την υλική ουσία σου έχει δοθεί, το ίδιο να είσαι και με το χρόνο. Ο φιλόδοξος συνδέει το δικό του καλό με ενεργετήματα άλλων.
και ο Φιλίδωνος με τις ορμές του. Ο μυαλωμένος όμως άνθρωπος το συνδέει με τις δικές του πράξεις. Πόσοι από αυτούς που ήλθαμε στον κόσμο μαζί έχουν κιόλας φύγει? Όποιος έχει ύκτερο αισθάνεται το μέλι πικρό. Γι' αυτό που τον δάγκωσε λυσσασμένο σκυλί είναι το νερό θάνατος. Γιατί να οργίζομαι? Ή φαντάζεσαι να έχει λιγότερη δύναμη η πλάνη από ότι το δηλητήριο για το λυσσασμένο ή η χολή για το νυχτερικό? Αναλογήσου. Σε τι ανθρώπους θέλεις να γίνονται αρεστοί, για ποιους λόγους και με ποια μέσα? Πόσο γρήγορα θα τα σκεπάσει όλα ο χρόνος και πόσα δεν τα έχει κιόλα σκεπάσει? Τι είναι κακία? Αυτό που έχεις δει πολλές φορές. Σε κάθε τι που σου συμβαίνει να το έχεις πρόχειρο, πως είναι αυτό που έχεις δει πολλές φορές. Σε όλα, απάνω και κάτω, θα βρεις τα ίδια. Αυτά από τα οποία είναι γεμάτα ιστορίες, παλαιές, λιγότερο παλαιές, οι σημερινές, γεμάτες και πολιτείες και τα σπίτια. Τίποτα καινούριο, συνηθισμένα, όλα και λιγόχρονα. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια που σας έλεγα, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ καλό βράδυ μιας όμορφης σε ευχές για όλους Τρίτης και με τη σκέψη στην επόμενη Τρίτη, όπου θα συνεχίσουμε τις ιστορίες μας. Καλό βράδυ να έχετε και εύχομαι να ευχαριστηθήκατε την παρέα μας και να σας έκανε μια όμορφη και ενδιαφέρουσα συντροφιά. Να είστε καλά. Καληνύχτα.